κεφάλαια, ταυτότητας. Ο οδηγός του φορτηγού μόλις σταμάτησε μετά από την υπόδειξη των τροχονόμων της ομάδας πρόληψης τροχαίων ελέγχων, προκειμένου να γίνει έλεγχος στα έγγραφά του αλλά και στο φορτίο που μεταφέρει. Όπως αποδείχθηκε μετά από λίγα λεπτά, το φορτηγό του ήταν υπέρβαρο. Πρόστιμο φοράει το υπέρβαρο, 630 κιλά πάνω από το επιτρεπόμενο τονάζ. Είναι 30 ευρώ, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας του τράκτορα, μέχρι πληρωμή του προστίμου και επιστροφή πάλι. Πάντως, ιδιαίτερα αποκαλυπτική της κατάστασης με τις εργασιακές συνθήκες είναι η εξομολόγηση ενός άλλου επαγγελματία οδηγού που δεν δίστασε να μιλήσει στην κάμερα του Atlas μετά από τη βεβαίωση προστίμου για παράβαση υπέρβαρης φόρτωσης. Με βρήκανε υπέρβαρο στο φορτηγό. Καλώς με γράψαν οι άνθρωποι, κάνουν τον έλεγχό τους. Παρ' όλα αυτά, όμως, στην Ελλάδα που ζούμε σήμερα, όλοι αναγκαζόμαστε, εγώ είμαι οδηγός, δεν είμαι αφεντικό, όλοι αναγκαζόμαστε να είμαστε παράνομοι για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Αλλιώς θα πρέπει να πάμε να γίνουμε ακόμα πιο παράνομοι, κλέφτες. Δεν έγινε επίτηδες το υπέρβαρο, αλλά οι συνθήκες και οι καταστάσεις μας έχουν κάνει έτσι ώστε να το επιδιώκουμε το υπέρβαρο για να μπορέσει να συμφέρει και στον αφεντικό, αλλά μπορεί να αφήνει μεροκάματο και για μένα τον οδηγό. Οι χθεσινές σοβαρές καταγγελίες των μελών της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συνδικάτων Επαγγελματιών Οδηγών επιβεβαιώθηκαν με τους σημερινούς ελέγχους. Ακόμη με τους σημερινούς ελέγχους διαπιστώθηκαν κακώς συντηρημένα φορτηγά, ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις οδηγών που δεν είχαν εκτυπώσει τους ταχογράφους τους. Φτάνουν στο σημείο τώρα και οι ιδιοκτήτες οδηγοί να λένε ότι ξέρεις δεν ξέρω να εκτυπώσω τον ταχογράφο. Και ξέρετε γιατί το λέει αυτό? Το λέει γιατί οι παραβάσεις ωραρίων είναι τεράστιες. Δηλαδή αν εκτυπώσει θα καταγράφει 16 ώρες οδήγηση. Οι έλεγχοι της τροχαίας Θεσσαλονίκης είναι συχνοί και παρόλο που συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, καθημερινά βεβαιώνονται παραβάσεις, με αποτέλεσμα τα προβλήματα της οδικής ασφάλειας να παραμένουν έντονα και άλυτα.